γυναίκα. Τι έκανες αυτά τα 3 χρόνια και νομίζω ότι ήσουν μακριά από πίστες, μακριά από τα φώτα. Τίποτα, ήθελα και εγώ να ηρεμήσω λίγο, παντρεύτηκα και ήθελα λίγο να ξεκουραστώ. Ο άντρας είναι γιατρός. Ναι, είναι γιατρός. Πώς ήρθε η πρόταση γάμου? Ναι, στην αρχή στο σινεμά και το εννοούσε, εγώ όμως είπα όχι. Λέω θα το ξανασκεφτώ. Το ξανά έκανα. Το σκέφτηκα. Ναι. Στο διάστημα που έλειπες λίγο, ξέρεις, είχες πάρει το χρόνο σου, είχε ακουστεί ότι μπορεί, ας πούμε, να είχες πάει σε μοναστήρι. Δεν παίζεις με το Θεό, δεν πας καλόγρια, ενώ δεν έχεις τέτοιο σκοπό. Αλλά πας καλόγρια επειδή εξαφανίζεσαι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Και να σου πω και κάτι, αν είχα πάει καλόγρια δεν θα το μάθαινε και κανείς. Νομίζω ότι έχω διαβάσει ότι και η πίστη είναι αυτή που σε βοήθησε σε μια δυσκολία που είχες με την υγεία σου. Είχες σκάσει μια κίστη μέσα μου. Είχες σπάσει πολύ καιρό, αλλά εγώ πέθανα σε 2 μέρες κανονικά όμως. Έτσι. Δόξα τω Χριστώ και την Παναγία και τους Αγίους και με σώσανε και πάντα πιστεύω. Και πιστεύω, δεν είναι ότι πίστευα μετά από εκεί. Σε είδαμε να μιλάς σχετικά με την καταγωγή σου. Δεν έκρυψα ποτέ ότι είμαι τσιγκάνα. Γιατί. Δεν είχα λόγο, αλλά δεν με ρώτησε και κανείς. Επειδή το ήξεραν όλοι στο χώρο, εγώ το έχω δεδομένο ότι ξέρει και περισσότερο κόσμο. Τελικά δεν ξέρει ο κόσμος. Είμαι τσιγκάνα, Ελληνίδα Ορθόδοξη Χριστιανή τσιγκάνα, από και τους 2 γονείς μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι πολύ όμορφο να είσαι τσιγκάνος. Για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Γιατί δεν έχω ζήσει σε σκηνή. Όμως έβλεπα το σόι μου, όλοι οι γιαγιά, παππούδες που μεγάλωσαν σε σκηνές, με τις παραδόσεις, με όλα αυτά, πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί να έχεις κρατήσει, ας πούμε, κάποιες από τις παραδόσεις, κάποια από τις συνήθειες. Ακόμα κοιμάμαι κάτω, δεν το αλλάζω αυτό. Χρειάζεται να ξαπλώνω, να τρώω κάτω. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Δεν ξέρω, για μένα τουλάχιστον. Ο άντρας σου τι σου λέει, άμα σε δει, ας πούμε, να κοιμάσαι. Σήκω πάνω, θα κρυώσεις. Θα πιαστείς. Αλλά έχουμε κοιμηθεί και κάτω μια φορά, μαζί όταν μετακομίζαμε και του άρεσε. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί εκείνος, δεν έχει μάθει σε αυτό. Παιδιά, φοβάμαι.